Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Attica TV. Πριν ξεκινήσουμε όμως με τη σημερινή θεματολογία της εκπομπής μας, θα σας δώσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το email της εκπομπής, το οποίο είναι kinoniki.dialogi@attikatv.gr. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα αναφερθούμε στις δυνατότητες που έχει η χώρα μας στον τομέα της αεροναυπηγικής και βεβαίως θα αναφερθούμε και στα σημαντικά ωφέλη που μπορεί να προκύψουν στη χώρα μας από την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου. Περισσότερα όμως θα μας αναφέρει ο σημερινός μας καλεσμένος, καθώς έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Attica TV και στην εκπομπή Κοινωνική Διάλογη τον κύριο Ηλία Λάπα, αναπληρωτή καθηγητή αεροναυπηγικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Ουαλίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Λάπα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας λέγοντάς μας ποιες είναι οι προβλέψεις για τις ανάγκες που θα απαιτηθούν σε λίγα χρόνια όσον αφορά τα αεροσκάφη. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μελέτες από τις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες αεροσκαφών. Αυτές είναι η Airbus στην Ευρώπη και η Boeing στην Αμερική, οι οποίες συγκλίνουν και μας λένε ότι για τα επόμενα 20 χρόνια θα χρειαστεί να κατασκευαστούν γύρω στα 45.000 καινούργια επιβατικά αεροσκάφη. Εκ των οποίων το 70% αυτών, δηλαδή τα 30.000 περίπου, θα είναι αεροσκάφη μέσα μεταφορικά όπως αυτά που χρησιμοποιούμε για να ταξιδέψουμε εντός Ευρώπης. Και αυτό με τη σειρά του θα δημιουργήσει, ήδη δημιουργεί πολύ μεγάλη πίεση στις γραμμές παραγωγής αυτών των εταιριών και δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις για προσωπικό που θα σχεδιάσει, πιστοποιήσει, λειτουργήσει, πετάξει, δηλαδή πάρα πολλές ευκαιρίες για χειριστές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένας αριθμός γύρω σε, το υπολογίζουν γύρω στα 600.000 και αντίστοιχο αριθμό για τεχνικούς αεροσκαφών και ένα λίγο μικρότερο αριθμό για αεροναυπηγούς. Επομένως και τα ωφέλη είναι πολλά, γιατί μας λέτε ότι θα ανοίξουν νέες θέσεις εργασίας με αυτόν τον τρόπο πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο κυνήγι ταλέντου αυτή τη στιγμή που είναι απλωμένο σε όλο τον κόσμο, γιατί σίγουρα δεν μπορούν όλοι να γίνουν αντίστοιχα και χειριστές και τεχνικοί αεροσκαφών και αεροναυπηγοί, επειδή είναι πράγματα πολύ εξειδικευμένα και χρειάζονται ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο χρειάζεται να τους καλλιεργήσει αυτές τις δεξιότητες. Και προφανώς επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες επιλογές που έχει κάποιος σήμερα για να ακολουθήσει κάποια καριέρα, υπάρχουν και άλλοι κλάδοι που αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα ήδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και αεροπορικές εταιρείες που έχουν καθυλωμένα αεροσκάφη γιατί δεν έχουν χειριστές. Πάντως είναι ένα επάγγελμα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Είναι ένα δύσκολο και αρκετά απαιτητικό επάγγελμα. Εγώ θα έλεγα από τη δικιά μου εμπειρία ότι απλά είναι ένα επάγγελμα που όταν θα μπεις στο χώρο και θα αποκτήσεις κάποια εμπειρία και αυτοπεποίθηση, μετά έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο θα παρακολουθείς τις εξελίξεις και πόσο θα ανανεώνεις τις δεξιότητες, γιατί αλλάζουν τα αεροσκάφη, αλλάζουν τα συστήματά τους, αλλάζει η σχεδίασή τους και οπότε χρειάζεται. Αλλά αυτό ισχύει φαντάζομαι και σε όλα τα επαγγέλματα. Αν έχεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πολύ καλό υπόβαθρο τεχνικό γενικά και τους αρέσει βασικά αυτό σαν πολύ επάγγελμα. Πολύ βασικό και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Σίγουρα, ναι. Και από την άλλη έχουν, έχουν μπει σε μια νοοτροπία του να, μεγαλώνοντας, να επιμορφώνομαι και να παρακολουθώ τις αλλαγές. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή συνταγή επιτυχίας, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα. Θα ήθελα στη συνέχεια της συζήτησής μας να μας παρουσιάσετε τις δυνατότητες που δίδονται στους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της South Wales στον τομέα της αεροναυπηγικής. Εκεί, επειδή περισσότεροι οι φοιτητές μου απασχολούνται στην βιομηχανία της Μεγάλης Βρετανίας, σίγουρα είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που θα μπορεί να έχει κάποιος στην Ελλάδα. Εκεί πέρα οι προοπτικές είναι πάρα πολλές, η μισθή είναι πάρα πολύ καλή. Δουλεύουν, είναι παιδιά που έχοντας πάρει ένα πολύ καλό υπόβαθρο στο Πανεπιστήμιο μπορούν μετά να απασχοληθούν σε όλο το φάσμα από την αρχική σχεδίαση κάποιου νέου τύπου αεροσκάφους ή μη βανδρωμένου οχήματος μέχρι και την υποστήριξή του και τις αλλαγές και τροποποιήσεις που θα χρειαστεί το αεροσκάφος και την παρακολούθηση του στόλου και τη βελτιστοποίησή του. Είναι ένα πάρα πολύ ευρύ πεδίο που ξεκινά από την πρώτη μέρα που θα υπάρχει κάποια ιδέα για να φτιάξουμε κάτι καινούριο, μέχρι και την οριστική του απόσταση, που αυτό είναι ένα χρονικό διάστημα που για ένα μέσο τύπο αεροσκάφους είναι γύρω στα 50 χρόνια.
Μάλιστα. Το προηγούμενο διάστημα, από όσο έχουμε ενημερωθεί, 40 φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων του Πανεπιστημίου South Wales επισκέφτηκαν την Ελλάδα και συγκεκριμένα την Καβάλα για να πετάξουν με τα αεροσκάφη και ουσιαστικά να καταγράψουν διάφορα στοιχεία τα οποία τους είναι χρήσιμα για το μάθημα της αεροναυπηγικής. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτή την εμπειρία και πόσο χρήσιμη, να μας πείτε, και ουσιαστικά απαραίτητη είναι για τους φοιτητές. Και από όσο γνωρίζουμε, κύριε Λάπα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γίνεται κάθε χρόνο και συγκεκριμένα το μήνα Νοέμβριο. Ναι. Έχουμε αναπτύξει μια συνεργασία με μια ελληνική εταιρεία, την Εγνατία Aviation, η οποία δραστηριοποιείται στην Κοζάνη, στην Καβάλα, ναι, και στην Κοζάνη βασικά. Είναι εταιρεία που εκπαιδεύει χειριστές. Εμείς ενδιαφερόμαστε περισσότερο να βάλουμε τους φοιτητές μας, που είναι αεροναυπηγοί, να πετάξουν με κάποιον εκπαιδευτή για να δουν την πραγματική συμπεριφορά ενός αεροσκάφου στον αέρα. Σίγουρα εκεί το εκπαιδευτικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας δίνει αρκετά μεγάλη έμφαση και στην πράξη. Οπότε, είναι σίγουρα πολύ βασικό. Στο πρακτικό κομμάτι αντιλαμβάνεσαι και πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι στο θεωρητικό. Ναι. Αλλά σίγουρα, πέραν από τα εργαστήρια που έχουμε εκεί, πέραν από τον αξιωματή που έχουμε, που μπορούμε να αξιοποιήσουμε κάθε τύπο αεροσκάφους που σχεδιάζουν φοιτητές, πέραν από τα θεωρητικά μαθήματα που θα κάνουμε στην τάξη και τις εργασίες και όλα αυτά, τους δίνεται ευκαιρία να μπουν και σε ένα αεροπλάνο. Και εκεί πραγματικά να δουν πάρα πολλά από τα φαινόμενα που αναλύουμε στην αίθουσα και στον εξομοιωτή, να τα δουν και στην πραγματικότητα, που εντάξει σίγουρα είναι πολύ πιο εντυπωσιακό και τους κάνει να έχουν μια πολύ καλή εικόνα της πραγματικής κατάστασης. Γιατί προφανώς η πραγματική πτήση δεν μπορεί να συγκριθεί καθόλου με κάποια εξομοίωσή της σε ένα εξομοιωτή. Mm-hmm. Όπως επίσης και η διδασκαλία που θα γίνει και πρέπει να γίνει στην τάξη, με θεωρητικά μαθήματα, τους δίνει δυνατότητα να κάνουν αυτή την σύνδεση. Το ότι αυτά μαθαίνουν στην τάξη. Στην πράξη λοιπόν, και να το δουν. Για αυτό το σκοπό και να ενθουσιάζονται και να μαθαίνουν και περισσότερο βασικά με αυτόν τον τρόπο. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Εσείς όμως τι σπράτετε από αυτή την εμπειρία των φοιτητών? Γενικότερα βλέπετε ότι είναι ενθουσιασμένοι? Είναι ενθουσιασμένη για πολλούς λόγους και βασικά και για το ότι είναι στην Ελλάδα και για το ότι εκτός πολλοί από αυτούς δεν έχει τύχει να πετάξουν πιο πριν αεροσκάφος. Οπότε για πάρα πολλούς από αυτούς είναι και κάτι που κάνουν για πρώτη φορά και σίγουρα υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός που έχει να κάνει με το να πετάξουν για πρώτη φορά. Και από την άλλη τους δίνει και ευκαιρία να κάνουν και ένα ταξίδι στο εξωτερικό, να δουν και κάποια διαφορετική κουλτούρα, να μείνουν για μια εβδομάδα και σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας και να δουν κάποια, να πάνε να επισκεφτούν κάποια αξιοθέατα. Αλλά σίγουρα τους εντυπωσιάζει πάρα πολύ αυτή είναι η σύνδεση που κάνουν με τα μαθήματα που γίνονται εκεί και το πώς εφαρμόζονται. Άρα το θεωρητικό και με το πρακτικό κομμάτι που είναι πολύ βασικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Είστε ικανοποιημένος, κύριε Λάπα, από την έμφαση που έχει δώσει η Ελλάδα στην σχεδίαση των αεροσκαφών, ή θεωρείτε ότι έχουμε ακόμα στη χώρα μας πολλά βήματα για να φτάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση? Ίσως θα έλεγα ότι δεν έχουν δοθεί αντίστοιχες προτεραιότητες. Είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε και είναι κάτι που αυτή τη στιγμή κάνουν μέχρι και οι γειτονές μας, εδώ στη γειτονιά μας, όπως στη Ρουμανία. Είναι ένα παράδειγμα το οποίο πάντα το χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν καταφέρει, ενώ είναι ένα κράτος το οποίο σίγουρα υπολείπεται, το δυτικό τους επίπεδο είναι λίγο πιο χαμηλό. Αυτά είναι νούμερα επίσημα που μπορεί κάποιος να τα δει. Ή όλοι ξέρουμε ότι μέχρι πολύ πρόσφατα ήταν σε ένα πολύ διαφορετικό καθεστώς που δεν τους άφηνε να αναπτυχθούν πάρα πολύ. Και όμως αυτοί φαίνεται ότι έχουν μια έτσι μεγαλύτερη διάθεση να στρέψουν την προσοχή τους σε τομείς οικονομίας που δίνουν πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Mm-hmm. Ένας από αυτούς και το αεροπορικό κομμάτι. Και ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν γραμμή παραγωγής υπερσύγχρονων ελικοπτέρων της Airbus. Άρα θεωρείτε ότι εμείς ως χώρα έχουμε τις δυνατότητες, απλώς έχουμε θέσει διαφορετικού είδους προτεραιότητες? Αυτό ακριβώς. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, πάρα πολύ καλούς βλέπουμε φοιτητές που διακρίνονται σε διαγωνισμούς. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Αλλά αυτό ίσως που έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, ίσως δεν έχει υπάρξει τόσο καλή σύνδεση των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία, έτσι ώστε να δημιουργηθούν διέξοδοι για να απορροφούνται όλα αυτά τα ταλέντα. Με αποτέλεσμα να πάρα πολλοί από αυτούς να φέρουν στο εξωτερικό,
ενώ θα μπορούσαν με κάποιες διαφορετικές προτεραιότητες να απασχολούνταν μέσα στη χώρα σε τομείς που πραγματικά είναι πάρα πολύ εξελιγμένοι. Θεωρείτε λοιπόν πως η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της πτυτικής αλλά και της τεχνικής εκπαίδευσης? Αυτό είναι κάτι που σίγουρα είναι πιο εύκολο από το να πηγαίναμε και να φτιάχναμε δομές για να κατασκευάσουμε μικρά ή μεγάλα συγκροτήματα ή αεροσκάφη, το οποίο γίνεται σε κάποιο βαθμό, γίνεται στην Ελλάδα, αλλά ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Άρα το άλλο που είναι κάτι και στο οποίο δραστηριοποιείται και αυτή η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και πάρα πολλές άλλες εταιρείες που και εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και σίγουρα για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την τεράστια ζήτηση που θα υπάρχει για χειριστές ως επτοπλίστων και τεχνικούς τα επόμενα χρόνια, δραστηριοποιούνται πάρα πολύ έντονα στο θέμα της πτυτικής εκπαίδευσης. Μάλιστα. Ποιες είναι οι δυνατότητες τώρα που έχει η Ελλάδα στον τομέα της αεροναυπηγικής, θα ήθελα να μου πείτε? Να το αναλύσουμε λιγάκι. Θα έλεγα ότι εμείς, ίσως να έχει να κάνει με το πόσα χρήματα είμαστε διτημένοι να επενδύσουμε και με ποιο ρυθμό σε βάθος χρόνων. Αυτή τη στιγμή βλέπω με τον τρόπο που προχωράμε γενικά ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάθεση, θα έλεγα. Ίσως και γιατί το κατασκευαστικό κομμάτι έχει και κάποια απαίτηση για προσωπικό, για χέρια εργασίας. Άρα, εργατικά χέρια ίσως χρειάζεται περισσότερα. Ναι. Εμείς σαν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια το μοντέλο ανάπτυξης που προωθήθηκε τέλος πάντων είχε να κάνει περισσότερο με υπηρεσίες, με services. Μάλιστα. Και βλέπω ότι δεν έχουμε ακόμα ξεφύγει από αυτό το μοντέλο. Οπότε ίσως το πιο κάτι που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν σε μικρότερο βαθμό να κοιτάξουμε να κάνουμε λίγο πιο εξελιγμένες δουλειές, πιο απαιτητικές τεχνολογικά στα θέματα software. Πλέον τα συστήματα των αεροσκαφών, τα καινούργια αεροσκάφη, τα υπερσύγχρονα είναι γεμάτα από. Έχουν βάλει πάρα πολύ το software και τα ηλεκτρονικά συστήματα μέσα στα αεροσκάφη. Πλέον ξέρουμε ότι στο μέλλον θα πάμε σε κάποια αεροσκάφη τα οποία θα πετά επιβατικά, μάλιστα, στα οποία δεν θα έχουν χειριστές. Ή ίσως σε ένα μεταβατικό στάδιο να πάμε σε αεροσκάφη τα οποία θα έχουν έναν χειριστή και κάποιους στο έδαφος που θα τα κατευθύνουν. Και σε ένα επόμενο μελλοντικό στάδιο ίσως να πάμε και σε αεροσκάφη που δεν θα έχουν χειριστές. Σε πόσα χρόνια αυτό προβλέπετε ότι μπορεί να γίνει? Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε αυτό αν δεν είμαστε ασφαλείς ότι αυτό μπορεί να γίνει στο έδαφος με τα αυτοκίνητα. Είναι αρκετά επικίνδυνο, ρυψοκίνδυνο μάλλον θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο, ειδικά για τους επιβάτες. Εγώ θα έλεγα ότι έχει να κάνει περισσότερο με το, ήδη αν παρατηρείτε στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων, πηγαίνουμε όλο το δυνατόν, κάθε χρονιά υπάρχει και ένα καινούργιο ρεκόρ. Οι πτήσεις γίνονται όλο και πιο ασφαλείς, τα ατυχήματα είναι πάρα πολύ λιγότερα, αναλογικά με τις όλες πτήσεις που πλέον πετάμε από τον κόσμο. Οπότε γίνεται το όλο σύστημα πάρα πολύ ασφαλές. Ούτως ή άλλως, κύριε Λάπα, και συγγνώμη σας διακόπτω, το αεροπλάνο έχει χαρακτηριστεί και ως το πιο ασφαλές μέσο. Ναι. Επομένως. Είναι πάρα πολύ ασφαλές μέσο. Άλλωστε, και ένα άλλο παράδειγμα που συνήθως χρησιμοποιώ είναι ότι σίγουρα είναι πολύ πιο. Για μένα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς εκτιμά ο καθένας τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται. Και υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, τις οποίες καθημερινά όλοι τις κάνουμε. Χωρίς να καταλαβαίνουμε στο πόσο μεγάλο ρίσκο βρισκόμαστε. Θέτουμε τη ζωή μας. Όπως να οδηγεί κάποιος στην Ελλάδα, χωρίς ζώνη. Αυτό είναι πραγματικά ένα σύνηθες φαινόμενο και θα πρέπει να αλλάξει, γιατί πραγματικά η ζώνη σώζει ζωές. Ενώ τα αεροσκάφη από τη φύση τους, επειδή αναφέρονται σε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ικανοί, είναι πιστοποιημένοι, έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Τα αεροσκάφη σαν κατασκευές είναι πάρα πολύ ασφαλή πλέον, με πάρα πολλά αστερικά συστήματα. Το όλο σύστημα έχει πάρα πολλούς κανονισμούς και είναι πάρα πολύ αυστηρό, οπότε και ελέγχει πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη άνεση, τα θέματα της ασφάλειας. Οπότε ίσως αυτό να μας οδηγήσει σε κάποιο επόμενο στάδιο που να πιστούμε ότι το να πετάει ένα αεροσκάφος χωρίς χειριστή είναι πιο ασφαλές από το να πετάει με χειριστή, και να ανοίξει ο δρόμος στο να υπάρχουν αερομεταφορές πλέον. Θα γίνει σίγουρα σε αεροσκάφη που μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα. Μάλιστα. Και εμείς δουλεύουμε σε κάποια αντίστοιχα θεματάκια στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας περιγράφετε. Επίπεδο, ναι, σε άνθρωπο. Ναι.
Άρα μπορεί και να προχωρήσει και σε άλλο επίπεδο σε λίγα χρόνια και να δούμε αεροσκάφη έτσι χωρίς πιλότο. Πιστεύω ότι θα το προλάβουμε. Βέβαια, ακόμα έχει να κάνει και με το, αυτό, με την εκτίμηση του ρίσκου που έχει ο μέσος άνθρωπος. Όταν θα ρωτήσω σε ένα έτσι μεγάλο κοινό ποιος θα ήθελε να πετάξει σε ένα αεροσκάφος που, το οποίο θα ήξερε ότι δεν υπάρχει χειριστής, συνήθως 1% θα... Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε Λάπα, θα ήθελα να μας πείτε τώρα ποια είναι τα ωφέλη από τη δημιουργία ενός αεροπορικού αναπτυξιακού σεναρίου για την Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Γιατί έχουμε πάρα πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις εδώ στη χώρα, ιδιαίτερα στο κομμάτι της πτυτικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Έχουμε πάρα πολλά μικρά αεροδρόμια, πέραν από αυτά που έχει πάρει η Fraport, τα οποία τα αξιοποιεί και σε αυτά βέβαια δεν αποκλείει ότι θα μπορεί κάποιος να πάει και να κάνει εκπαίδευση. Η Ελλάδα είναι διάσπαρτη. Ο αριθμός, αν θα κοιτάξετε κάποια φορά από πάνω το Google Maps, είναι τρομακτικά μεγάλος ο αριθμός των αεροδρομίων, μικρών και μεγάλων, που έχουμε σαν χώρα. Έχουμε πάρα πολλά νησιά, άλλωστε, που το καθένα έχει πάλι το δικό του αεροδρόμιο. Είναι τα περισσότερα από αυτά χώροι που δεν αξιοποιούνται τόσο πολύ ή αξιοποιούνται σε άλλες δραστηριότητες, άσχετες με το αεροπορικό κομμάτι. Οπότε αυτό δίνει στον χώρο μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουν εκεί να πάνε εταιρείες που θα κάνουν εκπαίδευση, για να μπορέσουν εκεί να πάνε κάποιοι που θα κάνουν τεχνική εκπαίδευση ταυτόχρονα ή κάποιοι που θα μπορούν να. Μετά όλα αυτά τα αεροσκάφη, όσο θα αυξάνεται αυτή η δραστηριότητα, θα θέλουν υποστήριξη, συντήρηση. Και το ένα συνήθως φέρνει το άλλο. Αυτό είναι το κάτι στο οποίο πρέπει να καταλάβουμε, ότι ίσως εμείς να είμαστε λίγο ανυπόμονοι σαν χώρα και να θέλουμε να βλέπουμε πολύ άμεσα, γρήγορα αποτελέσματα και επιτυχίες. Το έχουμε αυτό ως χώρα. Αλλά είναι κάτι, αυτό το κομμάτι που θέλει πάρα πολύ καλή οργάνωση και θέλει χρόνο. Και βήματα τα οποία μπορούν να γίνουν και ήδη γίνονται. Αλλά σίγουρα εδώ πρέπει να έρθει, θα έλεγα, όχι τόσο πολύ πολιτεία να τους βοηθήσει. Ξέρουν οι άνθρωποι τι ακριβώς θέλουν να κάνουν. Γενικά, να διευκολύνει το πλαίσιο έτσι ώστε να το επεκτείνουμε και σε άλλες δραστηριότητες, όπως τα υδροπλάνα, παραδείγματος χάρη. Είμαστε μια χώρα με 1000 νησιά. Ακριβώς. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ ευνοϊκή θέση. Επομένως, αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ως χώρα. Αλλά πάλι με κάποιο τρόπο αντιστεκόμαστε, ίσως γιατί αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τις προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες ίσως να είναι άλλες, ίσως οι προτεραιότητες αυτών, ίσως και αυτό είναι, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο χρόνος που μας δίνεται, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα αυτά να αναδεικνύονται και γενικά να μπαίνουν σε συζήτηση με κάποιο τρόπο. Να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η τρομακτική ανάπτυξη που έρχεται, ότι αυτό θα σημαίνει δουλειές για τα παιδιά. Μπορεί λοιπόν να τρομάζει αυτή η γρήγορη αναπτυξιακή ρυθμή, να τρομάζουν ίσως στη χώρα μας. Το ότι η τεχνολογία προχωράει σε τόσο γρήγορους ρυθμούς, θεωρείτε? Ίσως να μιλάμε και εδώ και για αυτό το διαχωρισμό που υπάρχει με τους κάποιους που είναι πάρα πολύ άνετοι στη τεχνολογία, που συνήθως είναι νεότερες γενιές. Μας λέτε ότι ίσως... θεωρητικά υπάρχουν άνθρωποι και ξεχωριστές ομάδες που καταλαβαίνουν με διαφορετικό τρόπο την τεχνολογία, απλά αυτοί μάλλον που δεν την καταλαβαίνουν τόσο πολύ είναι σε θέση που παίρνουν τις αποφάσεις και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι θα πρέπει να στρέψουν κάπου αλλού τις προτεραιότητες και χάνεται χρόνος. Μάλιστα. Μετά. Κύριε Λάπα, θα ήθελα να μου πείτε τώρα με ποιους τρόπους μπορούν τα οικονομικά ωφέλη της χώρας μας να υπερπολαπλασιαστούν πάνω στον τομέα της αεροναυπηγικής. Αυτό μπορεί να γίνει φέρνοντας επιπλέον δραστηριότητες και όπως με μια ψηφοποίηση, όπως αναφέραμε προηγουμένως, είναι τα που πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δυναμική και ταιριάζει πάρα πολύ στο θέμα του τουρισμού και στο θέμα γενικά της επικοινωνίας μεταξύ εσωτερικά της Ελλάδας. Τα αεροπλάνα είναι ένας πάρα πολύ καλός, ένα πάρα πολύ δυναμικό προζεκτάκι που μπορεί να παίξει. Και ουσιαστικά τα αεροπλάνα θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα μέσα. Και θα ενισχύσει και τον τουρισμό. Σίγουρα, γιατί θα δώσει περισσότερες επιλογές σε κόσμο, θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα πέσουν και οι τιμές από ένα σημείο και μετά. Θα διευκολύνει, θα έλεγα, και τις μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σαν χώρα, τώρα φτιάχνουμε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, το ότι η Aegean
πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα πάει σε διπλασιασμό του στόλου τα επόμενα 5 χρόνια και αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα θέλουν χειριστές. Και βέβαια και είναι και μια αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία. Ναι, και, αλλά σίγουρα αυτό θα τους βοηθήσει στο να, όπως το βλέπω, να τους αφήσει να δουν περισσότερο την εξωτερική αγορά, να γίνει μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία που θα πηγαίνει σε διεθνείς προορισμούς και εσωτερικά σε κοντινές αποστάσεις, οι οποίες σίγουρα δεν είναι και τόσο μεγάλα και τα περιθώρια κέρδους. Να αφήσει να διευκολυνθεί ο τουρισμός, να μην υπάρχει κάποιο κενό δηλαδή, από υδροπλάνα, τα οποία θα κάνουν αυτή τη δουλειά και συμπληρωματικά και με τις ακτοπλοϊκές και με όποιον άλλο τρόπο. Και σίγουρα. Άρα θα επιφέρει κέρδη. Και θα φέρει, βασικά, έχει και πάει ένα πάρα πολύ κοινωνικό έργο το υδροπλάνο, ότι μπορεί να συνδέσει απομονωμένες περιοχές, οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν έχουν τακτική σύνδεση, ούτε καν και με αεροσκάφη αυτή τη στιγμή. Άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτές τις περιοχές, κάποια νησιά ίσως τα οποία είναι απομονωμένα. Και ή σε θέματα έρευνας και διάσωσης, που έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή το χειρίζεται η πολεμική αεροπορία, αλλά το γένο είναι τεράστιο. Είναι ένας χώρος που είναι πάρα πολύ μεγάλος, πάρα πολλά νησιά, με μικρά νησάκια με κόσμο που είναι απομονωμένοι. Έχοντας κάποια υδροπλάνα, θα μπορούσαμε να τους παρέχουμε και μια κοινωνική υπηρεσία έρευνας ή διάσωση μεταφοράς σε κάποιο νοσοκομείο, αν χρειαστεί. Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και αυτό θα ανέφερα αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα, σχετικά με την ιατρική περίθαλψη. Πόσο εύκολο θα βοηθήσει δηλαδή τα άτομα αυτά, τα οποία βρίσκονται σε απομονωμένα νησιά, η μεταφορά τους μέσα από αυτόν τον τρόπο που μας περιγράφεται. Και σίγουρα χωρίς να χρειαστεί να φτιάξουμε κάποιο αεροδρόμιο. Ένα αεροδρόμιο θέλει χρήματα για να φτιαχτεί, για να γίνει το δάπεδο, για να φτιαχτούν όλες αυτές οι εγκαταστάσεις. Ένα αεροδρόμιο σίγουρα είναι και πολύ πιο εύκολο να φτιαχτεί με λιγότερα χρήματα. Πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο ευέλικτο αναφορικά με τον τρόπο που θα απογειωθεί, που θα φύγει κτλ. Οπότε σίγουρα ναι, είναι μια προτεραιότητα. Τα ωφέλη είναι αρκετά. Ναι, που θα πρέπει να την κυνηγήσουμε στο μέλλον. Θεωρείτε πως η Ελλάδα, κύριε Λάπα, έχει αρκετά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της αεροναυπηγικής? Θα λέγω ότι έχουμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε απόφοιτες από πανεπιστήμια που πάντα το αεροπορικό κομμάτι έχει πάρα πολλά κοινά στοιχεία με τους μηχανολόγους. Θα έλεγα ότι είναι μια μετεξέλιξή του σε πιο εφαρμοσμένη, αποκλειστικά σε ένα αντικείμενο σαν το αεροσκάφος. Οπότε, επειδή είναι αρκετά εξειδικευμένο, βέβαια μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και ένα προπτυχιακό, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, σε πανεπιστήμιο, μάλιστα, στην Πάτρα. Από ένα σημείο και μετά, βέβαια, μπορεί να αποκτήσει και επιπλέον γνώσεις με κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, με κάποια έρευνα, σε κάποιες διδακτορικές σπουδές. Αλλά σίγουρα υπάρχει για τα περισσότερα αντικείμενα, πιστεύω, ένα πολύ καλό υλικό που αποφυτά έτσι κι αλλιώς από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, το πώς θα μπορεί να γίνει σύνδεση, έτσι ώστε αυτά τα παιδιά να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης και ταυτόχρονα να ανανεώνουν τις σπουδές τους, να μαθαίνουν και κάτι παραπάνω, να κερδίσουν και χρήματα και να αποκτούν και εμπειρία και πάνω στην πράξη δηλαδή και πάνω στο αντικείμενο το συγκεκριμένο. Και είναι πολύ βασικό αυτό, το να αποκτήσουν την εμπειρία πάνω στο αντικείμενο, στην πράξη ακριβώς και όχι σε θεωρητικό επίπεδο όπως μας αναφέρατε και στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά και ίσως ένα κομμάτι που θα μπορούσε να κολλήσει και στο αναπτυξιακό πακέτο, αναφορικά με το αεροπορικό κομμάτι, είναι και κάποια ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα μπορούσαν να φτιαχτούν στη χώρα, για να πάνω σε αυτό το ιδιωτικά αεροπορικά πανεπιστήμια, ή έστω ένα μεγάλο τέλος πάντων, που θα εκπαιδεύει και θα προετοιμάζει κόσμο για να αντιμετωπίσει αυτή την τόσο μεγάλη ανάγκη που έρχεται. Επομένως, κύριε Λάπα, έτσι όπως μας το περιγράφετε, είναι ένας τομέας, ο τομέας της αεροναυπηγικής, όπου μπορεί να επιφέρει πολλαπλά ωφέλη, μάλλον έχει πολλαπλά ωφέλη και μπορεί να επιφέρει πολλαπλά κέρδη, αρκεί να αξιοποιήσουμε κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να έχουμε σαν χώρα. Πιστεύω ότι έχουμε τα πάντα. Με τη συζήτηση που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, πιστεύω ότι έχουμε λίγο πολύ αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό υλικό, έχουμε εγκαταστάσεις, έχουμε κόσμο με εξειδίκευση, έχουμε ακόμα και Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, οι οποίοι αν με κάποιο τρόπο η χώρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να έχει κάποια δραστηριότητα σημαντική σε αυτό το τομέα, θα μπορούσαν να επιστρέψουν, όπως και εγώ παραδείγματος χάρη.
αλλά ίσως ναι, να θέλει από ένα σημείο και μετά να το πιστέψουμε. Είναι πολύ θετικό το ότι γίνονται κάποια βήματα και υπάρχει, όπως η μετεξέλιξη της Aegean σε μια μεγάλη αεροπορική εταιρεία, οι εταιρείες πτυτικής εκπαίδευσης που έχουμε στην Ελλάδα, οι οποίες είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη και οι οποίες αυτή τη στιγμή εκπαιδεύουν ως εκ το πλείστον γύρω στο 80% των φοιτητών τους. Έρχονται από το εξωτερικό, μάλιστα, που είναι λεφτά που έρχονται μέσα στη χώρα. Βεβαίως. Όπως επίσης και από την άλλη πλευρά, ότι που εκεί καταδεικνύει το πόσες ευκαιρίες υπάρχουν για εμάς τους Έλληνες εδώ πέρα, το ότι αυτές οι εταιρείες, το 80% του προσωπικού τους που δουλεύει, είναι από το εξωτερικό. Μάλιστα. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτές πτήσεων, οι περισσότεροι είναι από το εξωτερικό. Και αυτό δείχνει ότι, ναι, από τη στιγμή που έρχεται κάποιος και μένει μόνιμα σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας, στην Καβάλα, αυτή τη στιγμή, για να δουλέψει με πάρα πολύ καλά χρήματα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, κάνοντας κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί να μην μπορεί να το κάνει ή να δοθεί κάποια, τέλος πάντων, διέξοδος για Έλληνες, για παιδιά που είναι τώρα σε ένα πανεπιστήμιο. Κύριε Λάπα, στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Φαντάζομαι και οι τηλεθεατές μας το ίδιο θα αναφέρουν. Να είστε καλά, να ευχηθώ να έχετε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστώ και εγώ. Και καλή μας χρονιά. Καλή μας αεροπορική χρονιά. Να είστε καλά. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας.